Η περιοχή γύρω από την παλιά λαχαναγορά αφέθηκε στην τύχη της. Με την οικονομική κρίση, τα χτυπήματα είναι απανωτά. Πολλά μαγαζιά έχουν βάλει λουκέτο εδώ. Πάρα πολλά. Δυστυχώς. Έχετε εικόνα για το πώς ήταν εδώ η περιοχή πριν χρόνια? Ναι, εδώ ήταν μια ευημερούσα περιοχή. Ήταν μια συνοικία μεγαλοστών, μπορώ να πω, έμποροι κτλ. Αλλά τώρα έχουν εγκαταλείψει. Είμαστε οι τελευταίοι που μείναμε, δηλαδή. Κλειστά όλα. Λουκέτα. Πώς νιώθετε γι' αυτό? Άσχημα. Πολύ φτώχεια. Πάρα πολύ φτώχεια. Βλέπεις εσύ να κινείται χρήμα? Μένει έτσι ρημάδι. Δηλαδή είναι 2-3 μαγαζιά που λειτουργούν και δεν λειτουργούν, που λέμε. Γενικώς εδώ στην περιοχή είστε από τα λίγα καταστήματα που παραμένουν ζωντανά. Είναι όλη η γειτονιά υποβαθμισμένη λόγω της λαχαναγόρας και είναι μέσα στο κέντρο της πόλης. Οτιδήποτε και αν γινόταν αυτό, αν το κράτος δηλαδή έφτιαχνε κάποιο έργο, ξέρω εγώ τι, ακόμη και να γκρεμιζόταν, θα αναβαθμιζόταν η γειτονιά όλη. Και είστε εδώ από τα μοναδικά καταστήματα που εδώ έχουν μείνει. Το πολύο, δίπλα. Πόσα καταστήματα είχε εδώ και πόσα μείνανε? Είχε καμιά 60 ακόμα. 80 μαγαζιά είχε και γύρω απέναντι είχε. Οι αναπομείνοντες κάτοικοι και καταστηματάρχες έγιναν πλέον μειοψηφία απέναντι στους πολυάριθμους οικονομικούς μετανάστες. Μόλις πέσει το σκοτάδι, υπάρχουν και παραβατικά στοιχεία που σκορπούν το φόβο. Υπάρχουν άτομα τα οποία φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε αργά το βράδυ. Βλέπουμε εδώ και εδώ, ακόμη και σε αυτόν τον δρόμο που είμαστε τώρα. Πολλά μαγαζιά έχουν βάλει λουκέτο εδώ. Γενικά η Θεσσαλονίκη, εγώ πέρασα κάτω τώρα στο Βαρδάρι και βλέπω όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά. Μακάρι να ξανά να επανέλθει έτσι όπως ήταν πριν μια 7-8 ετία η περιοχή. Η περιοχή εδώ πώς είναι, υποβαθμισμένη? Πολύ. Τραγικά. Από πολλές απόψεις. Δηλαδή? Πρώτα-πρώτα από τους, ας τους πούμε, μετανάστες. Παραβατικότητα πολύ. Ναι, δηλαδή ό,τι χειρότερο έχει γίνει μέσα στο κέντρο της πόλης, η χειρότερη γειτονιά που φοβάται να περπατήσει ο κόσμος μετά τις 7-8 η ώρα το βράδυ. Τα βαθιά σημάδια της εγκατάλειψης είναι χαραγμένα σε αυτή την περιοχή. Η φτώχεια ήρθε την τελευταία δεκαετία να δοκιμάσει ακόμη περισσότερο τις αντοχές του κόσμου. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Χάρη Αιδονόπουλο, υπάρχουν θύλακες φτώχειας, καθώς αρκετοί συνάνθρωποι μας ζητούν την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος. Η γειτονιά εδώ είναι φτωχή. Έχει φτώχεια εδώ, έχει. Ασφάλεια μηδέν. Η γειτονιά είναι υποβαθμισμένη, δεν γίνεται χειρότερα. Ανεργία και φτώχεια. Ανεργία και φτώχεια και όλοι ξένοι εδώ και τεμπέληδες και δεν δουλεύουν κιόλας πολύ. Φτώχεια. Υπάρχει ανεργία, υπάρχει φτώχεια. Δεν υπάρχουν δουλειές. Έχω 3 μήνες που έχω βγει από τη φυλακή. Ο κύριος Δημήτρης είναι 65 ετών. Σε λίγο καιρό πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί. Από μικρό παιδί εργάστηκε για το μεροκάματο. Γνώρισε τις εποχές μεγάλης εμπορικής δραστηριότητας της περιοχής. Στους παρακείμενους δρόμους αντικρίζει πλέον δεκάδες καταστήματα να είναι κλειστά. Δουλειά έχουμε εδώ. Σπασμένα αυτή η γειτονιά εδώ. Παλιά ήταν καλός κόσμος, έμενε εδώ. Τώρα δεν έχει. Πώς ήταν εδώ? Εδώ είναι η παλιά λαχαναγορά, έτσι. Λαχαναγορά, ναι. Για πείτε μου λίγο, πώς ήταν παλιότερα εδώ? Εδώ μέσα. Τα μαγαζιά όλα τα λαχαναγκάσαν, μόνο αυτό ήταν καθαριστήριο. Οι κάτοικοι ζητούν τις παρεμβάσεις εκείνες που είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.